Κύριε Παπαδόπουλε, αυτές βέβαια οι σταθερές απόψεις σας έχουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το 4,5%. Αυτό κοιτάξτε, σας προβληματίζει. Αντιμετωπίζουμε σίγουρα το ζήτημα ότι έχουμε μία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία στην πραγματικότητα δυσφήμισε και λέρωσε κάθε ιδέα της αριστεράς τα τελευταία 4 χρόνια. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι νομίζουν ότι αυτό που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα είναι αριστερή πολιτική. Κόστησε και σε εσάς αυτό, λέτε? Ασφαλώς, διότι δεν είναι απλά θέμα κόστους, είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έπεισε το λαό στην πραγματικότητα μετά από μεγάλες και γενικόλογες διακηρύξεις ότι είναι μονόδρομος η πολιτική που ακολουθείται σήμερα, μια δεξιά πολιτική, και μάλιστα χρησιμοποίησε τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση Σαμαρά, η κυβέρνηση Παπαδήμου, η κυβέρνηση Γεωργάκη Παπανδρέου. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι το ίδιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό το οποίο είναι το στίχημα για μας είναι να φωτίσουμε ότι παρά αυτά τα οποία ακούμε όλες τις τελευταίες μέρες για τα ριζικά διαφορετικά προγράμματα που συγκρούονται, θα σας πω. Έχουμε δύο πόλους οι οποίοι εγγυώνται και οι δύο ότι θα εφαρμοστεί αντιλαϊκή πολιτική την επόμενη μέρα για τον εξής λόγο. Υπάρχει ένα φανερό πρόγραμμα, επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και αν έχει ή δεν έχει, αν θα είναι ο δοστρωτήρας. Εμείς ξέρουμε ένα φανερό πρόγραμμα. Και το φανερό πρόγραμμα είναι οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της Ελλάδας μέχρι το 2060, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Είναι πάνω απ' όλα οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχουν ευαγγέλιο και οι δύο, και η ευθυγράμμιση που έχουν την επόμενη μέρα, γιατί και οι δύο υπόσχονται φοροελαφρύνσεις, για παράδειγμα, στο μεγάλο κεφάλαιο, για να αυξηθούν. Θα σας πω, δεν γίνεται να δώσει σε όλους και να σας πω γιατί. Ακολουθήθηκε μια πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα, που δείχνει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα, που οι όμιλοι σήκωσαν λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων και οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, το 95%. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η πορεία οδήγησε, μια πορεία δηλαδή η οποία λέει ότι το κράτος παίρνει από εμάς τους πολλούς και δίνει στους λίγους και υπόσχεται ότι από τα κέρδη θα έρθει μελλοντικά η κοινωνική ευημερία. Μια πολιτική η οποία επιτρέπει το ξεζούμισμα των εργαζομένων για να έρθει η κοινωνική ευημερία. Και φτάσαμε το 40% των εργαζομένων να αμείβεται λιγότερο από 700 ευρώ μεικτά. Για εσάς λέμε, είναι το λοιπόν, ίδιο για και μας, οι δύο. Για μας λέμε ότι και οι δύο κινούνται στην ίδια επικίνδυνη κατεύθυνση λοιπόν, και οι διαφορές τους εξυπηρετούν το σύστημα. Δηλαδή έχουμε δύο οι οποίοι φωνάζει, ας πούμε, ο Τσίπρας ότι θα έρθει ο δοστρωτήρας Μητσοτάκης στο δημόσιο και εμφανίζεται ως προστάτης των δημόσιων υπαλλήλων, ενώ και οι δύο έχουν δεσμευτεί στην τρίτη αξιολόγηση για την κινητικότητα και την αξιολόγηση των κακών πραγμάτων. Βάλτε μια ανατελεία για να προλάβουμε και τον Τιμπέη. Να προλάβουμε. Για τη δική μας πρόταση. Να αξιολόγηση δεν κακό. Όχι, πράγμα, δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχουν δεσμευτεί στην ίδια πολιτική, η οποία θα είναι αξιολόγηση μέρους του κεφαλαίου, κύριε οικονόμου. Λέμε λοιπόν ότι απέναντι σε αυτή την επόμενη μέρα που θα έχει αντιλαϊκή πολιτική, αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση που μπορεί να την ασκήσει μόνο το κουκουέ, να μπει μπροστά στην οργάνωση των λαϊκών αγώνων για να ανοίξει. Να πω μια κουβέντα όμως για τη δική μας πρόταση. Για να ανοίξει ο δρόμος, ο ριζικός δρόμος της ανατροπής για την κοινωνική ευημερία. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το debate έτσι όπως το βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα? Γιατί και εσείς είπατε ως Κομμουνιστικό Κόμμα ότι τροποποιήσατε το προεκλογικό σας πρόγραμμα και τις συγκεντρώσεις. Τώρα τι γίνεται? Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να διευκολύνουμε. Πιστεύουμε ότι παίζεται πλέον ένα επικοινωνιακό παιχνίδι για να χαθεί η ουσία, και η ουσία είναι η επίθεση που θα δεχτεί ο εργαζόμενος την επόμενη μέρα, και αυτό δεν αφορά μόνο την οικονομία, αφορά και το θέμα που έθιξε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την είδαμε την προστασία της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή ευχολόγια που κλείνουν το μάτι στην ουσία στον Ερντογάν να κλιμακώνει τις επιθετικές ενέργειες και τις μονομερείς δεσμεύσεις. Ναι, κοιτάξτε, το ευχολόγιο αυτό το έχουμε βιώσει πάρα πολύ και είδαμε ποιο αντίκτυπο είχε στην τουρκική πολιτική, η οποία συζητάει τώρα και για τον Καστελόριζο. Και να πω ότι αντί για να περιμένουμε debate παθητικά στον καναπέ, η λύση είναι οι ισχυροί εργατικοί αγώνες σήμερα και αύριο που θα βάλουν φραγμό στην επίθεση της επόμενης.